Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μπήκαμε στη Σαρακοστή, περπατάμε τη Σαρακοστή. Και σκέφτομαι και λέω, τι είναι Ορθοδοξία μας, μωρέ. Τι είναι να πιστεύουμε σωστά και να μην πιστεύουμε ο καθένας με βάση το τι έχει κλάβα του. Σωστά πρώτα είναι να πιστεύουμε όλα αυτά που μας είπε ο Χριστός, που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τα λόγια των προφητών, τα λόγια του Χριστού μας και τα λόγια των Αποστόλων. Το δεύτερο είναι όμως να δίπλα στην Αγία Γραφή, πλανιόμαστε! Δίπλα στην Αγία Γραφή είναι και η ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει η ιερή παράδοση? Αυτά που έφτιαξαν οι Θεοφόροι Πατέρες και αυτά που ζει η Εκκλησία μας από τα τότε μέχρι τα σήμερα. Μέχρι σήμερα προστίθεται η ιερή παράδοση. Κάθε βίωμα ενός Αγίου, κάθε λόγος ενός Αγίου, όπως το πιστεύει ο κάθε Άγιος, αλλά και το ζει και μας το παραδίδει όπως φωτίστηκε από το Θεό. Αυτό είναι η ιερή παράδοση. Γιατί, για προσέξτε λίγο, σωστό για τους καθολικούς είναι ποιο? Ό,τι πιστεύει αλάθητο ο Πάπας. Ο ένας εκεί. Ό,τι πει είναι το σωστό, το αλάθητο. Σωστό, λέει, για τους Προτεστάντες είναι ό,τι πιστεύει ο καθένας. Ο κάθε Προτεστάντης και Ευαγγελικός, ό,τι πιστεύει είναι σωστό, είναι Εκκλησία. Γι' αυτό και στους Προτεστάντες δεν έχουν τίποτα, ούτε μυστήρια, ούτε ιερείς, ούτε συνόδους, ούτε, ο καθένας είναι μόνος του. 5, 10, 20 σε μια μεριά, Εκκλησία. Σωστό για μας τους Ορθόδοξους, είναι το όλοι μαζί, η Εκκλησία που εκφράζεται μέσα από τις συνόδους και διαχέεται πνευματικά μέσα από τον επίσκοπό μας. Ο δεσπότης μου είναι αυτός που μου έδωσε τη χάρη και την ευλογία. Ο δεσπότης μου είναι αυτός που μετέφερε την ευλογία από τους Αποστόλους, που οι Απόστολοι στην Πεντηκοστή την πήραν την ευλογία και τη χάρη και την αρχή από το Άγιο Πνεύμα που κατέβηκε. Και δεν μπορώ εγώ να κάνω ό,τι θέλω του κεφαλιού μου. Βγαίνουν πολλοί αυτές τις μέρες ιδιαίτερα. Αυτό λέω εγώ σωστό, αυτό είναι σωστό. Ποιος πατριάρχης, ποιος αρχιεπίσκοπος, ποιος δεσπότης. Και επειδή νιώθω μέσα στην καρδιά μου, κάθε φορά που λειτουργώ, τον νιώθω το δεσπότη μου, νιώθω την ευλογία του, νιώθω την άδειά του, νιώθω ότι μόνο στο όνομα του δεσπότη μου μπορώ να λειτουργήσω. Αλλιώς τελειώνει το πετραχύλι μου, δεν έχει αξία. Και επειδή στη δικιά μου τη Μητρόπολη ο δεσπότης μου είναι και πατέρας μου, τον νιώθω, μωρέ. Ο Θεόκλητος είναι αυτός που μου δίνει την ευλογία να λειτουργάω, αυτός που μου δίνει την ευλογία να εξομολογώ, αυτός που με αγαπάει και με λατρεύει. Έχω ένα δεσπότη και μια τοπική εκκλησία, τη Μητρόπολη μου, ναι, η οποία όντως, ναι, αυτό είναι Ορθοδοξία. Όπως το ζούμε μεταξύ μας οι ιερείς, στις συνάξεις μας, στα λόγια μας, στις λειτουργίες μας, στις κουβέντες μεταξύ μας, στην αγκαλιά και στην αγάπη που έχει ο δεσπότης μας. Και έτσι πορεύεται η πίστη μας. Ναι, όπως τη ζούμε κι εμείς κάθε μέρα, αλλά στο μαζί. Προσέξτε, στο μαζί, χωρίς το μαζί δεν υπάρχει εκκλησία. Δίχα επισκόπου, τα είπε ο Παύλος. Τα είπε ο Παύλος στις επιστολές του. Δίχα επισκόπου, χωρίς επίσκοπο δεν υπάρχει εκκλησία. Σε ευχαριστώ, δεσπότη μου, που μου δίνεις την ευλογία και την αγάπη σου και για τη λειτουργία και για την εξομολόγηση και για τη ζωή μου στην ενορία και για το φιλανθρωπικό έργο
και για τα λόγια αγάπης που μου λες. Έτσι να πορευόμαστε. Και όποιος έχει λογισμούς για παπάδες και δεσποτάδες, να τους λέει «Υπέ, λέει, τη Εκκλησία». Να τα λέμε. Μην τα διαδίδουμε απλά και κάνουμε το χατήρι στο διάβολο. Ο διάβολος μας θέλει χώρια. Αυτός ο καταραμένος μας θέλει χώρια. Να είμαστε καλά λοιπόν. Να ζήσει η Εκκλησία μας, να ζήσει η πίστη μας, να ζήσει η Ορθοδοξία μας, να ζήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Στο μαζί είναι και ο Θεός. Και το μαζί συγκροτείται κυρίως με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπου συνυπάρχουμε, όχι μόνον οι ζωντανοί μαζί και οι αποθαμένοι μαζί, και αυτοί που έφυγαν συνυπάρχουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο που το τελούμε σε κάθε λειτουργία. Άιτε να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, και εσύ Δεσπότη μου να είσαι καλά. Σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ.